Και κάτι ακόμα. Ο Σάμουελ Χάντιχτον και το επιτελείο του εργάζεται στο θεωρητικό γεωπολιτικό επίπεδο, τοποθετώντας την Ελλάδα στον άξονα του ορθόδοξου κακού που απειλεί την Τουρκία και το Ισραήλ. Ο Τζόρτζ Σόρος ειδικεύεται στην εφαρμογή, στην εφηρμοσμένη φιλοσοφία με τα άθρα του και την αλυσίδα των ιδρυμάτων, το σούπερ μάρκετ εκδημοκρατισμού. Και για να αποδείξει το μέγεθος της αναταραχής, θα δώσει ένα ακόμα παράδειγμα από την ελληνική περίπτωση. Και τι λέγει? Μπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εγγυηθεί για το δημόσιο χρέος της Ελλάδος, όσο υψηλό και αν είναι αυτό? Το έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης Ελλάδος, ανεξάρτητα από το πού θα φτάσει αυτό, μπορεί να το εγγυηθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ρωτάει ο Σόρος, προεξοφλώντας έτσι μια αλματώδη και ανεξέλεκτη αύξηση του χρέους και την οικονομική κατάρρευση της Ελλάδος, για να καταλήξει αντιευρωπαϊκός ή υπονομευτικός. Στο εξής συμπέρασμα ο Σόρος: τα θεμέλια της συνθήκης του Μάστρικτ τρίζουν. Σύνθημα που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό σκοπούμενο της αμερικανικής στρατηγικής, την διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διάλυση την οποία αποδίδεται εμέσως και στην Ελλάδα, επειδή έχει μεγάλο έλλειμμα. Πώς βλέπετε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μέσα από το βιβλίο αυτό μας μεταφέρει στο τέλος του 2009 και μας λέει η συμπεριφορά του Σόρου, ο οποίος είναι ανθέληνας, στρέφεται εναντίον της Ελλάδος. Το βιβλίο μας λέει ότι είχε ανάμιξη στην ιστορία των Δεκεμβριανών, και άρα πρέπει να υποθέσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τσιράκι και οι άλλες δυνάμεις που έπαιξαν το παιχνίδι των κουκουλοφόρων, των εγκληματιών με την κουκούλα, των πιατσικολόγων και όλων των άλλων συμμορητών του Δεκεμβρίου, χωρίς να συνδέεται με την αριστερά, τότε ο συμμορήτης ήταν οι άνθρωποι του Σόρος. Ελέγχει δηλαδή το εσωτερικό μέτωπο της Ελλάδος ο Σόρος και μπορεί να υπονομεύει το πολιτικό σύστημα από σταθεροποίηση, το ακούσατε στο βιβλίο, και κατάρρευση της οικονομίας? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα, έτσι δεν είναι?